για να βρει κανείς τον αληθινό σκοπό της ζωής του, το αληθινό θεμέλιο, και από εκεί να κάνει αληθινό ξεκίνημα, πρέπει πρώτα να δει τον εαυτό του μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εν σχέση με τους άλλους θα δούμε τον εαυτό μας. Πώς τοποθετούμε. Σήμερα μας τρώει ο ατομισμός. Και ενώ ζούμε σε μεγάλες πόλεις, αισθανόμαστε τελικά ολομόναχοι. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια αισθάνεται κανείς ολομόναχος. Ο άνθρωπος αισθάνεται κατά βάθος ότι δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Δεν έχει το αίσθημα της αυτάρκειας για να μπορέσει ως ελεύθερος άνθρωπος να αγαπήσει τον άνθρωπό του. Να έχει κοινωνία μαζί του και να νιώσει τον εαυτό του και τον άλλο ως έναν άνθρωπο. Γι' αυτό, κατά έναν δουλικό τρόπο γαντζώνεται στους άλλους και δεν μπορεί να εξελιχθεί ομαλά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του. Υπάρχει ένας ατομισμός, μια παθογένεια και καθένας προσπαθεί, όπως είπαμε, να γαντζωθεί από κάποιον και να εξαρτηθεί, να νιώσει ότι έχει υπόσταση, ότι έχει μια αξία. Είπαμε το αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Μια μητέρα ή ένας πατέρας μπορεί να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε να μην μπορέσουν τα παιδιά να ζήσουν και να σταθούν χωρίς να γαντζώνονται από τους γονείς τους. Λένε οι γονείς να μεγαλώσει το παιδί, αλλά τα μεγαλούν με τέτοιο τρόπο που να εξαρτώνται τα παιδιά από τους γονείς, και ιδίως στην ελληνική οικογένεια. Ιδίως από τη μαμά. Γιος και μάνα είναι ατέριαστα, ατέλειο το πράγμα. Μέχρι τα 80 έτσι πάει αυτό το πράγμα. Ή το αντίθετο, οι γονείς να μην μπορούν να ζήσουν και να σταθούν στη ζωή χωρίς ιδιωτικότητα που δείχνουν τα παιδιά τους. Λέει, αχ, το παιδί μου με κούρασε. Αλλά δεν μπορεί και μάνα χωρίς το παιδί. Για άλλη εξάρτηση. Λέμε ότι υπάρχει υπακοή και εξαρτάται ο άλλος από το πνευματικό του. Αλλά και ο πνευματικός πολλές φορές μπορεί να εξαρτάται με άρρωστον τρόπο από τους εξομολογουμένους. Να θεωρεί ότι είναι η περιουσία του, είναι το κτήμα του και τους ελέγχει. Είναι μια κατάσταση λοιπόν που θέλει διάκριση. Τα παιδιά αυτά ή οι γονείς, αυτοί δεν τολμούν να απομακρυνθούν από τη μητέρα, τον πατέρα ή το οικογενειακό περιβάλλον. Εάν ένα παιδί δεν απομακρυνθεί, όχι δηλαδή να είναι εχθρικό ή να είναι σε μια κατάσταση σύγκρουσης, αλλά αν δεν μπορέσει να απομακρυνθεί σαν πρόσωπο, να έχει τη δική του αυτοτέλεια, τη δική του αυτάρκεια σε μια οικογένεια, δεν μπορεί να ζήσει ομαλά και να κάνει καλλιτεχνική σχέση. Θα είναι ταυτόχρονα παντρεμένος και με την οικογένειά του και με τον σύζυγο. Χρειάζεται να είναι αυτόνομος, διαφορετικός ένας άλλος για να κάνει σωστή οικογένεια, αλλά να έχει και σωστή σχέση με τους γονείς. Και πολλές φορές η αποτυχία των γονέων μεταξύ τους εκφράζεται από το να εξαρτάται ένας από τους δύο από τα παιδιά, συνήθως η μάνα. Χρειάζεται, όταν λέει το Ευαγγέλιο ότι στο γάμο καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και προσκολλήσει τη γυναίκα αυτού, έχει ένα νόημα. Έχει ένα λόγο. Μόνο έτσι κάνεις και υγιείς σχέσεις. Αλλιώς νιώθεις τόσο μετέωρος, νιώθεις να μην έχεις δύναμη μέσα σου προσωπική και θέλεις πάντα να έχεις το αποκούμπι σου, το δεκανίκι σου, και δεν προχωράει. Και συνεχίζει, είναι αρρωστημένο το να παίρνει κανείς απέναντι τον ανθρώπινο μια στάση υποταγής και χμαλωσίας. Αυτή η στάση δημιουργεί οδυνηρά βιώματα και τραύματα, εσωτερική ανομαλία, μπλοκάρισμα, μπέρδεμα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι αδύνατο να έχει ομαλές σχέσεις ακόμη και με αυτούς τους οποίους είναι γαντζωμένος και υποταγμένος κατά τρόπο δουλικό. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, μιλούν για αγάπη. Αυτό είναι μια κραυγή που δείχνει την κατάντια της ανθρωπότητας, καθώς άφησα την αληθινή αγάπη να δει μόνο ο Θεός. Όλη αυτή η κραυγή θέλω αγάπη, διψώ αγάπη, γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Και αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη, γιατί αυτό είναι η πηγή της αγάπης. Ο άνθρωπος που έχει Θεό δεν φωνάζει διαρκώς θέλω αγάπη. Γεμάτος. Ήρθε στον κόσμο από αγάπη και πέρασε όλα τα στάδια με υπομονή και αγάπη και τελικά σταυρώθηκε για τους ανθρώπους από αγάπη και αναστήθηκε. Μας καλεί να πάμε όλοι στην ομάδα αυτή των μαθητών του και να γίνουμε πάντες μια οικογένεια.
Θα πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο στους άλλους ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχει προσκόλληση δουλική παθολογία, αλλά ούτε στον Θεό. Τι σημαίνει ούτε δουλική στον Θεό? Να μην είναι συμφεροντολογική η σχέση με τον Θεό. Είναι μια σχέση, πήρα αυτό από τον Θεό. Είναι μια σχέση η οποία να είναι, πώς το λέμε, υπακοή στο θέλημά του. Όχι να είναι υπάκος ο Θεός στα δικά μας θελήματα. Είναι ο κολλητός μου να μου κάνει τα χατήρια. Αυτή είναι η προσκόλληση. Αλλά έχω πραγματική σχέση και είμαι αφημένος στο θέλημά του. Ο Θεός μας θέλει ελεύθερους και ως ελεύθερα όντα να δινόμαστε απολύτως σε αυτόν. Αγαπώντας τον όπως και εκείνος δόθηκε ελεύθερα σε εμάς από αγάπη.